Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Να χαίρετε τη μεγάλη χαρά που ανήγγειλε ο ουρανός στη γη, που ανήγγειλε ο άγγελος τους ταπεινούς ποιμένες της Βηθλεέμ όταν ανήγγειλε τη γέννηση του λυτρωτού. Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος. Με αυτά τα λόγια ο άγγελος ανήγγελε το ύψιστο γεγονός, τη γέννηση του Χριστού στους ταπεινούς ποιμένες της Βηθλεέμ. Σας αναγγέλω μεγάλη χαρά, η οποία είναι για όλο το λαό, ότι γεννήθηκε σήμερα για σας τους ανθρώπους σωτήρας. Ο σωτήρας είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περίμεναν αιώνες. Ο σωτήρας είναι ο Κύριος, ο Θεός ο γνωστός στην Παλαιά Διαθήκη, στο λαό του Θεού, ο Γιαχβέ στα εβραϊκά, ο Κύριος στα ελληνικά, ο αληθινός Θεός. Αυτός ο αληθινός Θεός έγινε Μεσσίας Χριστός για να γίνει σωτήρας και λυτρωτής της ανθρωπότητος. Τώρα την εορτή των Χριστουγέννων, εφόσον λεγόμεθα χριστιανοί, εφόσον ονομαζόμεθα από το όνομα του αρχηγού της πίστεως του Χριστού που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, όλοι εορτάζομαι και ευχόμεθα εν καρδίως όλων τα έτη να είναι και πολλά και ευλογημένα. Ιδιαιτέρως ευχόμεθα στα πρόσωπα που αυτές τις ημέρες μαζί με τον Χριστό εορτάζουν και την ονομαστική τους εορτή. Μέσα στις καρδιές τους, σαν σε φάτνες, να γεννιέται και να κατοικεί ο Χριστός και να πλημμυρίζει τις καρδιές τους με τη χάρη Του και με τη χαρά Του, την αληθινή χαρά. Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατές, επικαίρως θα ομιλήσουμε για το γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Προφητεύθηκε η Θεία Ενανθρώπιση σε πολλά μέρη της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως είπαμε και άλλοτε, επαναλαμβάνουμε και σήμερα, οι προφητείες είναι τρανές, τρανότατες αποδείξεις της θεοπνευστίας της Αγίας Γραφής και της αληθείας της πιστεώς μας γενικότερα. Βεβαίως δεν θα αναφέρομαι όλες τις μεσσιακές προφητείες, θα αναφέρομαι μερικές που αναφέρονται ειδικώς στο γεγονός του ερχομού του Χριστού στον κόσμο, στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Κύριε Ζιώγα, να αναφέρομαι μεσσιακές προφητείες, να ακούσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, για να θαυμάσουν τη θεοπνευστία της Αγίας Γραφής και την αλήθεια της πιστεώς μας και να χαρούν και να απολαύσουν περισσότερο και εντονότερο το μέγα γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και από εμένα, αγαπητοί τηλεθεατές, και πάλι θα επιθυμίσω τα τηλέφωνα του σταθμού μας, το 3617-285, επαναλαμβάνω, 3617-285 και το 3637-810. Η εκπομπή μας η σημερινή θα είναι διαρκείας μίας ώρας, δηλαδή θα τελειώσει στις 5 και μπορείτε μέχρι τις 5 και 30. 5 παρά 10 νομίζω, ναι. Και μπορείτε μέχρι και τις 5 και 30 να τηλεφωνήσετε και να μας θέσετε ερωτήσεις. Θα παρακαλούσα σε όσους από τους τηλεθεατές δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά ανήκουν κυρίως στην αίρεση των λεγόμενων Μαρτύρων του Ιεχωβά να προσέξουν τα εδάφια τα οποία θα παρουσιάσουμε σήμερα και αν δεν προλάβουμε και την ερχομένη Δευτέρα, για να βγάλουν ορισμένα συμπεράσματα όσον αφορά την θεότητα, το θεότητα τον ίδιο και όχι θεότητα, δηλαδή ότι ο Χριστός είναι αληθινός Γιαχβέ όπως ο Πατέρας και ότι δεν είναι μόνο ο Πατέρας Γιαχβέ. Να προσέξουν τα εδάφια. Ότι δηλαδή ο Υιός είναι και αυτός Θεός αληθινός όπως ο Πατέρας. Και ότι έχει το αποκλειστικά προσωπικό όνομα Γιαχβέ όπως ο Πατέρας. Έτσι. Να προσέξουν τα εδάφια, να ακούσουν την ερμηνεία, γιατί η εταιρεία Σκοπιά δεν τους τα παρουσιάζει ή αν κάποιες φορές παρουσιάσει ορισμένα εξ αυτών, τα διαστρέφει κατά τρόπο φρικτό. Κύριε Σωτηρόπουλε, ας αρχίσουμε από τον Ισαΐα, το κεφάλι του ΣΕΕ, το λάμδα ε4. Ο Ισαΐας έχει και τις περισσότερες προφητείες Ισαΐα, και τις λαμπρότερες προφητείες για τον Μεσσία. Για τον Μεσσία. Λοιπόν, και γενικότερα για τα γεγονότα του χριστιανισμού. Ο Ισαΐας, ο μεγαλοφωνότατος, αυτές τις ημέρες
χρωματίζει ιδιαίτερος τις εορτές μας με τα αναγνώσματά του, με τις προφητείες του. Και έχει στην ουσία το ίδιο όνομα με τον Κύριό μας, το όνομα Ισαΐας. Ναι, η Ισαΐας σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, ο Κύριος σώζει, ο Θεός σώζει, ό,τι σημαίνει και το όνομα Ιησούς. Όπου υπάρχει μια κολοσσία διαφορά, ότι ο Ισαΐας είναι όργανο σωτηρίας, ενώ ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ. Ναι, φαίνεται αυτό από ένα λόγο του Αγγέλου προς τον μνήστορα Ιωσήφ. Θα ονομαστεί, λέει, Ιησούς, διότι αυτός θα σώσει τον λαό. Θα το ερμηνεύσουμε. Ιησούς σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει, θα ονομαστεί έτσι, διότι αυτός θα σώσει. Αυτός ο Ιησούς, αυτός είναι ο Γιαχβέ, ο οποίος σώζει το λαό του, δικός του λαός είναι η ανθρωπότης, και σώζει το λαό από τις αμαρτίες. Ο Ιησούς σώζει από αμαρτίες ακριβώς διότι είναι Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει από αμαρτίες. Έχουμε εδώ στον Ισαΐας, στο λάμδα έψιλον 4 και στο τρόπλε, την εξής προφητεία του ιδίου του Θεού. Είπατε προς τους πεφοβημένους την καρδία, ισχύσατε, μη φοβήστε, ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί μετεκδικήσεως, ο Θεός μεταναποδώσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ μιλάει για προσωπική παρουσία του Θεού, προσωπική άφηξη, ας το πούμε έτσι, που θα κάνει και τη σωτηρία των, ο ίδιος με την προσωπική του, ας πούμε, παρουσία, την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Να το πούμε και πώς το λέει η μετάφραση των Εβδομήκοντα, η πιο αρχαία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης και η πιο σεβαστή μετάφραση, αυτή που είναι σε χρήση από την Εκκλησία μας. Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει. Αυτός ήξει και σώσει ημάς. Να, λέει ο Ισαΐας, ο Θεός μας ανταποδίδει κρίσιν, κάνει εκδίκηση, εκδικείται τους εχθρούς του ανθρώπου, τους δαίμονας οι οποίοι εισηγήθησαν την αμαρτία και βήθησαν τον άνθρωπο στη δυστυχία δια της αμαρτίας. Και, να, λέγει, ο Θεός μας θα έλθει και θα εκδικηθεί τους εχθρούς. Αυτός ήξει και σώσει μας. Αυτός ο ίδιος θα έλθει και θα μας σώσει. Προσωπικός θα έλθει και θα μας σώσει. Υπογραμμίζω πάλι και παρακαλώ να το προσέξουν οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ιδού ο Θεός ημών κρίσιν ανταποδίδωση και ανταποδώσει, αυτός ήξει και σώσει ημάς. Ιδού ο Θεός μας κάνει εκδίκηση και θα κάνει εκδίκηση, θα εκδικηθεί τους εχθρούς του ανθρωπίνου γένους, αυτός ο ίδιος, αυτός προσωπικός, ο Θεός μας θα έλθει και θα σώσει τον κόσμο. Μια σαφής προφητεία για τον ερχομό του Θεού στον κόσμο. Ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο είναι ο ίδιος ο Θεός μας. Και είναι ίδιο ακριβώς με αυτό που είναι στο 35ο κεφάλαιο. Μάλιστα. Είναι, ερμηνεύεται τώρα το αυτός, αυτή η αντωνυμία αυτός που είναι εμφαντικότατη, με εκείνο που είπε ο Άγγελος στον Ιωσήφ. Αυτός γάρ σώσει των λαών αυτού. Έτσι, αυτός Ιησούς είναι ο Γιαχβέ, αυτός είναι ο Κύριος, ο αληθινός Θεός και έρχεται να σώσει το λαό του. Πρέπει, κύριε Ζώγα, σε αυτό το σημείο να αναφέρομαι και να τονίσουμε στους φίλους τηλεθεατάς ότι οι προφητείες, η γνησιότης των προφητιών είναι εξισφαλισμένη ως προς το βιβλίο του Ισαΐα. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι ευρέθη ολόκληρο το βιβλίο του προφήτου Ισαΐα στα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης, σε χειρόγραφο του Δευτέρου αιώνος π.Χ. Δευτέρου αιώνος π.Χ. Και περιέχονται οι προφητείες στο χειρόγραφο του Δευτέρου αιώνος π.Χ. του προφήτου Ισαΐα, όπως τις κατέχουμε και σήμερα στο εβραϊκό κείμενο και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Γενικότερα βέβαια οι Εβραίοι έχουν στα χέρια τους την Παλαιά Διαθήκη και εγγυώνται ότι όντως η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο που εγγράφει προ Χριστού και οι προφητείες συνεπώς είναι προ Χριστού και επαληθεύονται με την έλευση του Χριστού στον κόσμο και με τα γεγονότα
του χριστιανισμού, της Εκκλησίας. Είναι ιδιαίτερα σημασία σε αυτό που αναφέρετε, κύριε Σωτρόπουλο, ότι είναι 200 χρόνια τουλάχιστον προ Χριστού, ναι. Να μην πει κανείς ότι εμείς είναι οι χριστιανοί αλλάξαμε, τροποποιήσαμε τις προφητείες ώστε να ανταποκρίνονται στα γεγονότα της Καινής Διαθήκης. Όχι. Είναι στα χέρια των Εβραίων. Είναι και στο χειρόγραφο της Νεκράς Θαλάσσης ο Ισαΐας. Μάλιστα, Ιουδαίων που δεν πιστεύουν κατά 99% ακριβώς. Είναι κατοχυρωμένες οι προφητείες. Αποδεδειγμένα ελέγχθησαν προ Χριστού και εκπληρώνονται με την έλευση του Χριστού και με τα γεγονότα μετά την έλευση του Χριστού, με τα γεγονότα του χριστιανισμού, της Εκκλησίας. Μία άλλη προφητεία, κύριε Σωτρόπουλε, στο κεφάλαιο Μη, 400 κεφάλαιο του ιδίου. Τι λέει αυτή η προφητεία, κύριε Ζώβα? Βιβλίο, στο βιβλίο του Ισαΐα, στίχο 3. Κεφάλαιο Μη, 40. 40. Στίχο 3. Φωνή βοώντας εν τη ερημονή, γνωστοτάτε αυτή η έκφραση. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, του Γιαχβέτσεν στα εβραϊκά, ευθείας κάμετε εν τη ερήμου τα στρίβας του Θεού μας, του Θεού ημών. Να το πούμε και κατά τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Φωνή βοώντος εν τη ερήμου, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβος του Θεού ημών. Μια φωνή υψώνεται στην έρημο, είναι η φωνή ενός που βοά μέσα στην έρημο. Πρόκειται για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, τον Υιόν της ερήμου. Ύψωσε τη φωνή του ο Ιωάννης μέσα στην έρημο. Και ο Ισαΐας το 800 περίπου π.Χ. Προείδε τον Ιωάννη, προείδε το κηρυγμά του και προεφήτευσε. Θα ακουστεί η φωνή μέσα στην έρημο ενός που θα φωνάζει, του προδρόμου δηλαδή. Και τι θα λέγει? Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβος του Θεού ημών. Με απλά λόγια, ο Κύριος εβραϊστή Γιαχβέ ίσον αληθινός Θεός, ο Κύριος έρχεται στον κόσμο και βάλετε τρόπον την άπνευματικές μπουλντόζες και εισάξετε το δρόμο για να περάσει ο ερχόμενος Κύριος, ο ερχόμενος Θεός μας. Σύμφωνα με αυτή την προφητεία, αυτός που ήρθε στον κόσμο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι αυτός ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Γιαχβέ στα εβραϊκά, ο αληθινός Θεός, ο Θεός ημών, ο Θεός μας, όπως είπε ο προφήτης και στην προηγούμενη προφητεία του κεφαλαίου 35. Επαναλαμβάνω την προφητεία. Θα υψωθεί, λέγει ο Ισαΐας, η φωνή ενός που θα φωνάζει μέσα στην έρημο, δηλαδή του Ιωάννου του Προδρόμου. Και τι θα λέγει? Ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος στον κόσμο. Εισάξετε το δρόμο για να περάσει ο Κύριος. Με άλλα λόγια, ετοιμάστε τις καρδιές σας για να υποδεχθείτε τον Γιαχβέ, τον αληθινό Θεό, τον Θεόν ημών, λέγει επίσης, τον Θεό μας. Η προφητεία παρατήθηκε στην Καινή Διαθήκη, κύριε Σωτρόπουλε, στο Λουκά Γάμα 4 και από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι ο Γιαχβέ, του οποίου προπορεύτηκε ο Ιάννης, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς, ασφαλώς. Λουκά Γάμα 4 με τα συμφραζόμενα. Ασφαλώς, δεν είπε και ο Ζαχαρίας στο πελάκι στον Ιωάννη, κάνοντας μια αποστροφή, και εσύ πεδίον η προφήτης υψίστου κληθήσει, προπορεύσει γά προπροσώπου Κύριου, ετοιμάσαι οδούς αυτού, και εσύ παιδί μου θα ονομαστείς προφήτης του υψίστου, διότι θα προφητεύσεις για τον ύψιστο, θα προπορευθείς του Κυρίου, του Γιαχβέ, του αληθινού Θεού, θα προηγηθείς για να ετοιμάσεις το δρόμο του για να διαβεί. Και έχει το στοιχείο του παραδόξου, γιατί πώς προπορεύτηκε του Θεού, αφού ο Θεός είναι πανταχού παρόνος. Προπορεύεται ο Ιωάννης του Θεού ως ανθρώπου, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και έναντι του ανθρώπου Ιησού, ο Ιωάννης έχει το προβάδισμα, προπορεύεται κατά 6 μήνες. Έχουμε, κύριε Σωτρόπουλο, και μία ακόμη προφητεία στο ίδιο το βιβλίο, αλλά δεν είναι και η τελευταία, θα παρουσιάσουμε άλλες δύο. Στο Ξι Α, και αυτή είναι η γνωστοτάτη προφορία, προφητεία. Να τη διαβάσετε, κύριε Ζώβα. Ισαΐα Ξι Α, 61 κεφάλαιο, από την αρχή. Ακριβώς, 1 έως και 8. Εδώ έχει το στοιχείο του παραδόξου πάλι, κύριε Σωτρόπουλε. Διαβάστε να δούμε το παράδοξο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι σε μένα. Είναι μεσιακό το κεφάλαιο, ομιλεί ο Μεσσίας. Ομιλεί ο ίδιος ο Μεσσίας το 800 περίπου π.Χ.
διαμέσου του Ισαΐα, στο 61ο κεφάλαιο του Ισαΐα, από την αρχή μέχρι το στίχο 8 θα διαβάσετε. Μάλιστα, έτσι. Ακριβώς. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε. Με έχρισε, με έκανε Χριστό, Μεσσία. Μάλιστα. Δια να ευαγγελίζουμε στους φτωχούς, με απέστειλε. Είναι η αποστολή του Χριστού στον κόσμο, ο ερχομός του Χριστού που γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Δια να ιατρέψω τους συντετριμμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέρα να εκδικήσει ως του Θεού ημών. Ομιλεί καθαρά ως Χριστός, ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος και σαν άνθρωπος λέει του Θεού μας. Και ο Χριστός σαν άνθρωπος έχει Θεό. Κατά την ανωτέρα φύση το είναι ο ίδιος ο Θεός. Κατά την κατωτέρα φύση το είναι άνθρωπος και λέει ο Θεός μου. Δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω στους πενθούντας εν σιών κλπ. Και αφού αναφέρει πολλά και διάφορα ο ομιλών Μεσσίας, τις ευλογίες που θα φέρει, ο ερχομός στον κόσμο, στο στίχο 8 λέγει: Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνη. Εγώ είμαι ο μισόν αρπαγή και αδικία και θέλω να ανταποδώσει το έργο αυτών πιστών και θέλω κάνουμε προς αυτούς διαθήκην αιώνιων. Εδώ είναι το παράδοξο στοιχείο, κύριε Ζώδη. Ενώ στην αρχή λέει ότι ο Κύριος με απέστειλε, μετά λέει εγώ είμαι ο Κύριος. Και από τις ευλογίες που θα φέρει ο ερχομός στον κόσμο, λέει εγώ είμαι, εγώ είμαι ο Κύριος. Δικαιολογεί αυτό το εγάρ, διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Η γραφή, αγαπητή τηλεθεατέ, όπως πολλές φορές τόνισα και θα τονίζω, έχει το στοιχείο του παραδόξου. Έχει πάρα πολλά παράδοξα λόγια η γραφή, τόσο παράδοξα δε που φυσικός και ανθρωπίνος ήταν αδύνατο να έρθουν στη διάνοια του ανθρώπου. Τα παράδοξα αυτά λόγια της γραφής είναι αδιανόητα και ανεπινόητα. Με την απίθανη παραδοξολογία τους αποδεικνύω τη θεοπλευστία της γραφής. Να τη λέγει εδώ με πιο απλά λόγια ο Μεσσίας, ο Χριστός. Το πνεύμα του Κυρίου, του Γιαχβέ, του Θεού, είναι επάνω μου, διότι ο Κύριος με έχρισε, με έκαμε Χριστόν, μου έδωκε αποστολή και με απέστειλε στον κόσμο για να φέρω χαρά σε Ευαγγέλια στους φτωχούς, να ανοίξω τα μάτια των τυφλών, να στείλω τους ακάτηδες θεραπευμένους, να ελευθερώσω τους εχμαλώτους και θα φέρω πολλές ευλογίες στον κόσμο και θα φέρω όλες αυτές τις ευλογίες, διότι εγώ είμαι ο Κύριος. Στην αρχή λέγει το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, ο Κύριος με έχρισε και κατόπιν προχωρώντας λέει εγώ είμαι ο Κύριος. Στην αρχή ομιλεί σαν άνθρωπος που ο Κύριος τον έχρισε, κατόπιν ομιλεί ως Κύριος, ως Γιαχβέ, ως Θεός. Είναι και άνθρωπος και Κύριος Θεός, θεάνθρωπος. Η προφητεία, γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο του Λουκά ο Χριστός λέγεται και Χριστός Κυρίου, δηλαδή άνθρωπος που εχρίστη, που έλαβε αποστολή από τον Κύριο, από τον Θεό, αλλά λέγεται και Χριστός Κύριος. Στο Λουκά Β 11 σύμφωνα με το λόγο του Αγγέλου ο Σωτήρ μας λέγεται Χριστός Κύριος. Χριστός ως άνθρωπος που εχρίστη και έλαβε αποστολή και Κύριος ως Θεός. Χριστός, Κύριος, άνθρωπος, Κύριος, άνθρωπος, Θεός, θεάνθρωπος με μια λέξη. Η προφητεία, κύριε Σωτρόπουλε, παρατίθεται στο Λουκά, Δέλτα 17-21 και την εφαρμόζει ο ίδιος ο Κύριος στον εαυτό του. Σήμερα, λέει, εκπληρώθηκε στα αυτιά σας υπό Χριστός τους Ιουδαίους αυτή η προφητεία. Ο ίδιος βεβαίωσε ότι αναφέρεται η προφητεία στον εαυτό του. Μάλιστα. Μία ακόμη προφητεία. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ. Να κάνουμε και μια άλλη παρατήρηση, κύριε Ζώγα. Πνεύμα, ένα πρόσωπο της Θεότητος. Κυρίου, δύο πρόσωπα. Επ' εμέ των Χριστών, ο οποίος είμαι επίσης Κύριος όπως λέει πιο κάτω, τρία πρόσωπα. Έχουμε και ένα τριαδικό χωρίο εδώ. Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ. Σε αυτή τη φράση έχουμε απειρτισμένη την τριάδα των προσώπων της Θεότητος, το μυστήριο των μυστηρίων. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που δεν πιστεύουν την τριάδα και δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος Ιησούς δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο αληθινός Θεός που ενυνθρώπισε, που έγινε άνθρωπος χάρη ημών των ανθρώπων. Άλλη προφητεία, κύριε Σωτρόπουλε. Στον Ισαΐα πάλι, στον ίδιο. Πάλι στον Ισαΐα. Στο Ζήτα κεφάλαιο στίχο 14. Στον Ευαγγελιστή προφήτη.
Επαναλαμβάνουμε, ζήτητα κεφάλαιο του Ουσίας, στίχο 14. Δια τούτου ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Να το πούμε και όπως το λένε οι Εβδομήκοντα. Ιδού η Παρθένος εγγαστρεί έξι και τέξετε Ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Να η Παρθένος θα συλλάβει στην κοιλία της και θα γεννήσει Ιών και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που σημαίνει με θυμών ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Να το σχολιάσω με αυτό το περίφημο χωρίον για την εκ Παρθένου γέννηση του Σωτήρος, κύριε Ζώγα. Ιδού η Παρθένος, τι έχετε να παρατηρήσετε πάνω σε αυτή τη φράση? Θα περίμενε κανείς να πει ιδού Παρθένος. Μία Παρθένος. Κάποια Παρθένος. Αλλά βάζει ένα άρθρο, το άρθρο «Η Παρθένος». «Η Παρθένος». Θέλει να τονίσει προφανώς την αϊπαρθενία της Θεοτόκου, κύριε Σωτήρου. Ότι είναι η κατεξοχήν Παρθένος. Είναι η κορυφαία του χορού των Παρθένων. Είναι αυτή για την οποία το Παρθένος γίνεται ένα από τα ονόματά τους. Από τα ονόματά της. Η Παναγία δεν λέγεται εκτός άλλων «Η Παρθένος». «Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων». Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε. Να η Παρθένος, τη βλέπει εκείνη την ώρα ο Ισαΐας αγαπητή την Παρθένο μέσα στην πνευματική του τηλεόραση. Την βλέπει και σκυρτά, αναπηδά από χαρά και αναφωνεί. Να, να η Παρθένος, θα συλλάβει στην κοιλία της και θα γεννήσει Ιών και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ. Αυτά τα λόγια αναφέρει ο προφήτης ως σημείον, όπως φαίνεται λίγο πρωτύτερα από την προφητεία, σαν θαύμα δηλαδή. Και ποιο είναι το θαύμα εδώ? Το θαύμα είναι ότι συλλαμβάνει και γεννά μια γυναίκα ως Παρθένος, χωρίς σπέρμα ανδρός. Συλλαμβάνει και γεννά υπερφυός. Αυτό είναι σημείον εις ύψος και εις βάθος. Τεράστιο σημείο. Όπως η Παρθένος γη να εκφραστώ έτσι κάποτε γέννησε χωρίς σπέρματα, ευλάστησε 400 είδη φυτών, όπως λένε οι επιστήμονες, χωρίς σπέρματα, χωρίς σπόρους. Όπως επαναλαμβάνω, η Παρθένος γη ένα ωραίο πρωί γέννησε, βλάστησε χωρίς σπέρματα, χωρίς σπόρους 400 είδη φυτών και στολίστηκε η επιφάνεια της γης. Έτσι η Παρθένος, η ταπεινή κόρη της Ναζαρέτ, γέννησε χωρίς σπέρμα ανδρός τον Μεσσία, τον Χριστό, τον λυτρωτή του κόσμου. Στο πρόσωπο της Παρθένου νενίκεται της φύσεως οι όροι και τελέστησαν υπερφύσιν πράγματα στο Θεό που έφτιαξε τα σύμπαντα από το μηδέν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα, η δημιουργία της ύλης από το μηδέν, η δημιουργία του σύμπαντος από το μηδέν. Στο Θεό που έφτιαξε τα σύμπαντα από το μηδέν δεν ήταν δύσκολο μια Παρθένος να γεννήσει. Άλλωστε, αγαπητοί μου, και ο τρόπος με τον οποίο γεννώνται οι άνθρωποι δεν είναι μικρό θαύμα, πως από ένα άνδρα και μια γυναίκα προέρχεται ένας άλλος άνθρωπος. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θαύμα, να μην βλέπουμε τον τρόπο της γεννήσεως του ανθρώπου με χυδαία, να τον βλέπουμε σαν ένα θαύμα της φύσεως. Αλλά πίσω από τη φύση ποιος είναι? Ο Θεός, ο οποίος όρισε τους όρους της φύσεως από ένα άντρα και από μια γυναίκα, από ένα ελάχιστο σπερματοζωάριο να προέρχεται ένας θαυμάσιος ψυχοσωματικός οργανισμός. Από το σπέρμα, από το οάριο και από την ψυχή την οποία κατά την ώρα της συλλήψεως δίνει ο Θεός. Όλα είναι θαύματα. Δεν δημιουργήσαμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι άνθρωποι. Ο Θεός λοιπόν που όρισε αυτόν τον τρόπο με τον οποίο γεννώνται οι άνθρωποι, ο Θεός έκαμε και το μεγαλύτερο θαύμα από μια Παρθένο γυναίκα χωρίς σπέρμα ανδρός να προέλθει ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Κύριε Σωτρόπουλε, εδώ θα μπορούσε όμως να προβληθεί μία ένσταση όχι μόνο από τους ορθολογιστές, αλλά και από αυτούς γενικά που
είναι άνθρωποι δίστροποι, λίγο εκεί που λέμε ερευνητικοί, ορθολογιστές γενικά. Γιατί, εάν θα πάμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου, ναι, όπου παρατίθεται αυτή η ερμηνευτική και εφαρμόζεται στον Ιησού Χριστό, θα μας πούνε, εντάξει, εδώ λέω, θα γεννήσει μία Παρθένος, η Παρθένος όπως λέγει το Ισαΐας, ναι, θα γεννήσει ένα γιο και θα ονομαστεί, λέει, Εμμανουήλ. Μάλιστα. Αλλά βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός δεν ονομάστηκε Εμμανουήλ, ονομάστηκε Ιησούς. Α, οπότε εδώ έχουμε μία διαφορά. Πολύ ωραία η ερώτηση, κύριε Ζώγα. Ο Ισαΐας είπε ότι το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Αλλά ο άγγελος που παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ έδωσε εντολή να ονομαστεί Ιησούς. Ιησούς, και πράγματι κατά την 8η μέρα από τη γέννησή του, κατά την οποία ο Χριστός υπέστη την περιτομή, έλαβε το όνομα Ιησούς. Πόσο προφήτης είπε θα ονομαστεί Εμμανουήλ και δεν ονομάστηκε Εμμανουήλ, ονομάστηκε Ιησούς. Και μάλιστα ο Ματθαίος παραθέτει και το ένα δίπλα στο άλλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, λύεται ως εξής η απορία. Το Ιησούς είναι όνομα εν κυριολεξία, κύριον όνομα, όπως λέμε Θεόδωρος, όπως λέμε Νικόλαος. Λοιπόν, το κύριο όνομα του Σωτήρος είναι Ιησούς, αυτό που έλαβε την ημέρα της περιτομής, όπως λαμβάνουμε εμείς όνομα την ημέρα της βαπτίσεως. Λοιπόν, το Εμμανουήλ δεν είναι όνομα εν κυριολεξία, δεν είναι κύριον όνομα όπως το Γεώργιος, Δημήτριος, Θεόδωρος, Νικόλαος, όχι. Είναι όνομα με άλλη έννοια. Σύμφωνα με τον εβραϊκό λόγο, το όνομα πολλές φορές δεν είναι κύριο όνομα, αλλά σημαίνει τη φύση, την ουσία, το χαρακτήρα, την αποστολή αυτού που φέρει το όνομα. Όταν λέγει ο Ισαΐας ότι το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ, δεν σημαίνει θα λάβει σαν κύριο όνομα το όνομα Εμμανουήλ, αλλά σημαίνει ότι το παιδί στη φύση του, στην ουσία του, στο χαρακτήρα του, στην αποστολή του, θα είναι αυτό που λέγει η λέξη Εμμανουήλ. Και τι λέγει η λέξη Εμμανουήλ? Η λέξη Εμμανουήλ είναι τρισύνθετη, Ιμ Ανού Ελ. Ιμ Ανού Ελ, που σημαίνει μεθ ημών Θεός, ο Θεός. Μεθ ημών ο Θεός. Μαζί μας ο Θεός. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δηλαδή σημαίνει ότι το παιδί είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε και είναι μαζί μας. Και ήρθε με τρόπο καταπληκτικό, μοναδικό, άκρος συγκινητικό. Πώς ήρθε? Με τον τρόπο της ενανθρωπίσεως. Ο Θεός ήλθε με τον τρόπο της ενανθρωπίσεως και είναι μαζί μας, έγινε δηλαδή άνθρωπος, στενός συγγενής μας, συνάνθρωπός μας, και με αυτόν τον τρόπο είναι μαζί μας. Εμμανουήλ, το παιδί είναι ο Θεός με θυμόν, ο Θεός μαζί μας, ο Θεός άνθρωπος, θεάνθρωπος. Αυτό σημαίνει θεολογικά η λέξη Εμμανουήλ, ότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός που ήρθε και είναι μαζί μας. Πιστεύω ότι είναι αυτή η ορθή ερμηνεία, κύριε Σωτήρη. Αυτή είναι η ορθή ερμηνεία. Για έναν ακόμα λόγο που προφανώς λησμονήσετε. Ο Χριστός και πρώτης ενανθρωπίσεως ήταν μαζί μας, όπως λέει στο Ιωάννου στο Α10. Ναι. Ότι ήταν στον κόσμο. Ναι. Αλλά δεν ήταν με την έννοια που ήταν της σαρκώσεως. Είναι με εντελώς εξαιρετική έννοια μαζί μας τώρα ο Χριστός. Με τον τρόπο της ενανθρωπίσεως έγινε άνθρωπος σαν εμάς. Δηλαδή πράγμα που δεν το φανταζόταν κανείς, δεν το περίμενε ο Θεός να γίνει σαν εμάς, να περιβληθεί την πτωχή ανθρωπίνη φύση. Εάν ο Θεός μας ερωτούσε και μας έλεγε τι θέλετε να κάνω για να δείξω την αγάπη μου προς εσάς, δεν θα μας πήγαινε στο νου να του πούμε Θεέ, για να μας δείξεις την αγάπη σου θέλουμε να γίνεις σαν εμάς άνθρωπος. Τέτοιο πράγμα δεν θα μας πήγαινε στο νου να το ζητήσουμε. Ο Θεός έκανε για μας πράγμα ανώτερο από τις προσδοκίες μας. Όπως λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, «Ω Θεέ, υπερεύεις τις προσδοκίες μας». Ο Θεός έκανε για μας πράγμα ανώτερο από ό,τι νοούμεν ή ετούμεθα. Ανώτερο από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να εννοήσουμε, να φανταστούμε. Αφάνταστα πράγματα κάνει ο Θεός για μας. Και το μεγαλύτερο απ' όλα είναι ότι έγινε άνθρωπος και ότι σταυρώθηκε για μας. Ένα παρόμοιο εδάφιο, κύριε Σωτήρη, υπάρχει στο βιβλίο του Βαρούχ, στο Γάμα κεφάλαιο, στίχο 38. Αλλά υπάρχει στο 70, βέβαια, γιατί στο μασορτικό δεν υπάρχει το βιβλίο, που λέει ότι ο Θεός
όφθη επί της γης και της ανθρώπης και της ανθρώπης στην ανεστράφη. Αυτή η προφητεία και μόνο αυτή η προφητεία που είναι τόσο σαφής είναι αρκετή νομίζω να αποδείξει ότι το βιβλίο του Βαρούχ είναι και αυτό θεόπνευστο, όπως τα άλλα τα πρωτοκανονικά λεγόμενα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Βαρούχ, μαθητής του προφήτου Ιερεμία, γράφει αυτή την καταπληκτική προφητεία. «Ούτως ο Θεός ημών, ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν, εφεύρε πάσαν οδόν επιστήμες και έδωκε το Ισραήλ. Έπειτα επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφη». Ένα πολύ συγκινητικό χωρίο. Αυτός είναι ο δικός μας Θεός. Ένας Θεός γεμάτος αγάπη προς τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να λογιστεί άλλος Θεός, να συγκριθεί άλλος Θεός με το δικό μας Θεό. Έδωκε κάθε οδό επιστήμης στον άνθρωπο κατόπιν όφθη, φάνηκε οφθαλμοφανός, πήρε σάρκα και οστά, έγινε άνθρωπος και φάνηκε οφθαλμοφανός στους ανθρώπους και συνανεστράφη τους ανθρώπους, έζησε μαζί με τους ανθρώπους. Καταπληκτική προφητεία του προφήτου Βαρούχ, του μαθητού του Ιερεμία. Νιώθει κανείς, κύριε Σωτρόπουλε, πραγματικά δέος για την ασύλληπτη αγάπη του Θεού να γίνει άνθρωπος. Αυτός είναι ο Θεός μας, λέει ο Βαρούχ. Ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν. Δεν μπορεί να συγκριθεί άλλος Θεός με το δικό μας Θεό. Ένας Θεός γεμάτος αγάπη για μας τους ανθρώπους. Έγινε σαν εμάς ανθρώπος. Ήρθε εδώ στη γη, πήρε σώμα, σάρκα, οστά, πήρε σώμα και έζησε ανάμεσά μας. Έφαγε μαζί μας, έπιε μαζί μας, συμμετέσχε στις χαρές μας και περισσότερο συμμετέσχε στις λύπες μας, στις δοκιμασίες μας. Θα ήταν παράληψη όμως αν δεν αναφέραμε και αυτό που λέγει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή στο Γάμα κεφάλαιο στίχο 16. Ότι και αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθεν σαρκή, εδικαιώθεν πνεύματι, εφάνισε αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη δόξη. Αυτό είναι ένα χωρίο σε ποιητική μορφή από τα ωραιότερα της Αγίας Γραφής και ομολογουμένος λέγει ο Μέγας Απόστολος ο Παύλος, ο διώκτης του Χριστού ο φανατικός, που έγινε ο μεγαλύτερος Απόστολος του Χριστού και ο μεγαλύτερος άνθρωπος μετά το Θεάνθρωπο. Ομολογουμένος είναι μεγάλο το της ευσεβίας μυστήριων, το μυστήριο που σεβόμαστε. Ποιο είναι αυτό το μυστήριο, η ακατάληπτη αυτή αλήθεια, η αλήθεια και το γεγονός που υπερβαίνει τις προσδοκίες και τη φαντασία μας ακόμη. Ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνηση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Όλος ο κύκλος της Θείας Οικονομίας μέσα σε ολίγες φράσεις. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Έγινε άνθρωπος και έγινε ο αόρατος Θεός ορατός. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Σαν άνθρωπος δικαιώθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Σαν άνθρωπος τελούσε θαύματα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και αυτό απεδείκνυε ότι ήταν αληθινός. Δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά θεάνθρωπος όπως διακήρυσε. Όφθη αγγέλης, αυτή η φράση σημαίνει ότι ο Θεός φανερώθηκε σε κήρυκες. Άγγελοι εδώ είναι οι κήρυκες. Εφανερώθη σε κήρυκες. Αυτοί που τον κήρυξαν με άλλα λόγια, τον είδαν με τα μάτια τους, υπήρξαν αυτόπτε μάρτυρές του, όπως λέγει ο Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, αυτό που είδαμε με τα μάτια μας, αυτό που εθεασάμεθα απολαύσαμε σαν έκπαγλο θέαμα και ψηλαφίσαμε, αυτό σας κηρύττουμε. Εφανερώθης σε αγγέλους, δηλαδή σε κήρυκες, από τους κήρυκες κηρύχθηκε στον κόσμο, πιστεύτηκε στον κόσμο και ανελήφθη με δόξα. Φανερώθηκε με ταπείνωση στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ και στη Φάτινη, αλλά ανελήφθη με δόξα. Άρχισε με ταπείνωση και τελείωσε με δόξα.
Ένα ακόμη και μία ακόμη προφητεία, κύριε Σωτρόπουλε, από το θήτη κεφάλαιο του Ισαΐα, το στίχο 6, είναι και αυτή γνωστοτάτη, αλλά θα πρέπει όμως να μας την αναλύσετε, γιατί είναι σπουδαιότατη όσον είναι αφορά... Είναι η σπουδαιότερη από όλες. Τη φύση, τα ιδιώματα, είναι το τι ακριβώς είναι ο Μεσσίας. Ο Μεσσίας, μάλιστα. Ισαΐα, θήτη κεφάλαιο, στίχο 6. Να την πούμε από το κείμενο των Εβδομήκοντα. Γιατί υπάρχει μια διαφορά. Και η διαφορά υπάρχει. Αλλά έτσι και είναι μεγαλύγορο το κείμενο των Εβδομήκοντα. Ας διαβάσουμε όμως το μασορετικό πρώτα και μετά... Διαβάστε το μασορετικό. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Κατά το κείμενο της μεταφράσεως των Εβδομήκοντα, ο Ισαΐας βλέπει το παιδί της Βηθλεέμ και αναφωνεί πλήρης χαράς και αγαλιάσος. Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί το ώμο αυτού και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβολος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ το μέλλοντος αιώνος. Είναι, αγαπητοί μου, κατ' εμέ τουλάχιστον, η πιο ωραία και η πιο θαυμαστή, η πιο καταπληκτική προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για το Μεσσία, για το παιδί της Βηθλεέμ. Σε αυτή την προφητεία περιέχονται 10 περίπου παράδοξα πράγματα, τόσο παράδοξα πράγματα που δεν ήταν δυνατόν να έρθουν ποτέ στη διάνοια του ανθρώπου. Αν ο Ισαΐας έγραψε τόσο παράδοξα πράγματα μέσα στο βιβλίο του, τα έγραψε διότι ήταν όντως προφήτης, όντως θεόπνευστος, διότι όντως υπάρχει Θεός, ο Θεός της Αγίας Γραφής, που ενέπνευσε τον Ισαΐα και έγραψε το 800 περίπου π.Χ. τα καταπληκτικά αυτά λόγια. Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και εδόθη ημίν, ου η αρχή εγεννήθη επί το όμο αυτού και καλείται το όνομα αυτού μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ειρήνης, πατήρ το μέλλοντος αιώνος. Με κάθε δυνατή συντομία θα ερμηνεύσω, αγαπητοί τηλεθεατές, την καταπληκτική αυτή προφητεία, την καταπληκτικότερη, επαναλαμβάνω, της Παλαιάς Διαθήκης για το Μεσσία. Ένα παιδί γεννήθηκε για μας, φωνάζει ο Ισαΐας. Βλέπει μέσα στην οθόνη της πνευματικής του τηλεοράσεως το παιδί της Βηθλεέμ. Βλέπει το Χριστό γεννημένον, ενώ έζησε και προφήτευσε το 800 περίπου π.Χ. Βλέπει το Χριστό γεννημένον, διότι έτσι έβλεπαν οι προφήτες, έβλεπαν τα μέλλοντα, αυτά που θα συνέβαιναν έπειτα από αιώνες ή και χιλιετίες, ως παρόντα, ως τετελεσμένα γεγονότα. Έτσι βλέπουν οι προφήτες από τη σκοπιά τους, τη σκοπιά της αιωνιότητος, θα έλεγα. Γι' αυτό και έχει γεννήθει σε αόριστο εγεννήθη, χρόνο. Εγεννήθη, αντί θα γεννηθεί. Ένα παιδί γεννήθηκε για μας. Το βλέπει το παιδί μέσα στη οθόνη της τηλεοράσεως. Βλέπει τα μέλλοντα ως τετελεσμένα γεγονότα. Έτσι βλέπουν οι προφήτες. Γι' αυτό είπαμε, η προφητεία είναι τρανοτάτη απόδειξη της αληθείας της πιστεώς μας. Ένα παιδί γεννήθηκε για μας. Εδώ είναι το πρώτο παράδοξο. Λέει ο Ισαΐας ότι το παιδί της Βηθλεέμ γεννήθηκε για μας, για μας τους ανθρώπους γενικώς, γεννήθηκε δηλαδή και για τον ίδιο τον Ισαΐα. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Και ένα παιδί γεννήθηκε για μας. Ενώ έζησε 800 χρόνια πρωτού να γεννηθεί. Γεννηθεί το παιδί. Πώς γεννήθηκε, ένα λοιπόν, παιδί γεννήθηκε, όταν γεννιέται έχει σημασία για τους γονείς του, για την οικογένεια μέσα στην οποία γεννιέται, για το χωριό του, για την πόλη έστω, για το έθνος έστω στο οποίο γεννιέται, για τις μέλλουσες γενναίες, αν είναι μεγάλη σημασία άνθρωπος όπως ο Σωκράτης, όπως ο Πλάτων, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Εντάξει, έχει σημασία και για τις μέλλουσες γενναίες. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λοιπόν, ίσχυσε επίδραση στην ιστορία μέχρι σήμερα και θα ασκεί και στο μέλλον. Αλλά ποτέ ένα παιδί δεν έχει σημασία για αυτούς που έζησαν πρωτού γεννηθεί το παιδί.
για τους προηγουμένους αιώνες, για τις προηγούμενες γενιές. Κανένα παιδί δεν έχει αναδρομική σημασία, θα έλεγα. Σε προορισμένη νόμη. Αλλά γι' αυτό το παιδί της Βηθλεέμ, ο Ισαΐας λέγει ότι έχει σημασία γενικώς για τους ανθρώπους, για όλους τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους δηλαδή της εποχής του παιδιού και για τους ανθρώπους του μέλλοντος, αλλά και για τους ανθρώπους του παρελθόντος, προτού γεννηθεί το παιδί. Αυτό το παιδί έχει αναδρομική σημασία, έχει σημασία και για τον Ισαΐα που έζησε το 800 προτού γεννηθεί ο Χριστός. Ένα καταπληκτικό στοιχείο. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο Χριστός που έχει σημασία για όλους τους αιώνες. Για τον αιώνα που γεννήθηκε, για τους μέλλοντες αιώνες και για τους παρελθόντες αιώνες. Ένα παιδί γεννήθηκε για μας, Υιός, καθορίζει το φύλο του παιδιού, είναι Υιός, αγοράκι, και δόθηκε σε μας. Αυτό το δόθηκε σε μας σημαίνει ότι ο Χριστός είναι δώρο και είναι το μεγαλύτερο δώρο των Χριστουγέννων. Κάνουν δώρα οι άνθρωποι τώρα το Χριστούγεννα, λοιπόν, συνήθως κοσμικά, υλικά δώρα, δεν κάνω πνευματικά δώρα. Ένα πνευματικό βιβλίο να διαβάσει κανείς για να αλλάξει η ζωή του. Όλο υλικά δώρα. Λοιπόν, το μεγαλύτερο δώρο των Χριστουγέννων είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι το δώρο του Θεού Πατρός προς την ανθρωπότητα. Ούτως ηγάπησε ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκε. Ένα αγόρι και δόθηκε σε εμάς. Δόθηκε σαν δώρο, δόθηκε για να θυσιαστεί. Ου η αρχή εγεννήθη επί του ώμου αυτού. Άλλο παράδοξο εδώ. Πάνω στον ώμο του μικρού παιδιού είναι η αρχή, η εξουσία, η δύναμη. Μα ένα μικρό παιδί είναι το πιο αδύνατο πλάσμα. Πώς εδώ ο Ισαΐας λέγει ότι πάνω στον ώμο του μικρού παιδιού είναι η δύναμη. Πώς λέγει ότι αυτό το παιδί έχει δύναμη, είναι δυνατό. Οι πατέρες δίδουν μια πολύ συγκινητική ερμηνεία. Βλέπουν να διαγράφεται πάνω στο σώμα του μικρού παιδιού ο σταυρός. Εκεί έγκυται η δύναμη του Χριστού, η δύναμη με την οποία σώζει ο Χριστός. Μια γραφή σε ένα ψαλμό λέγει «Ο Κύριος βασιλεύει εν το ξύλο». Ο Κύριος βασιλεύει πάνω στο ξύλο του Σταυρού. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού Σταυρού του, μας σώζει το παιδί της Βηθλεέμ. Ο Θεός έγινε άνθρωπος προπάντων και κυρίως για να θυσιαστεί, να σταυρωθεί και με το φρικτό του πόνο να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Εκεί είναι η σωτηριώδης δύναμη του παιδιού, πάνω στον ώμο, πάνω στο σταυρό που σηκώνει στον ώμο του. Στη συνέχεια μας αναφέρει το όνομα του παιδιού ο προφήτης. Ένα όνομα μεγάλο, πολύ μεγάλο. Να το όνομά του. Μεγάλης Βουλής, Άγγελος, Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός, Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων Ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Όλες αυτές οι λέξεις, όλες αυτές οι φράσεις αποτελούν το όνομα του παιδιού. Ένα τεράστιο όνομα. Ανάλογο με τη μεγαλοσύνη του παιδιού. Και εδώ το όνομα σύμφωνα με τον εβραϊκό λόγο δεν σημαίνει όνομα εν κυριολεξία. Ποτέ δεν είναι. Έχουμε ένα όνομα με τόσες λέξεις και με τόσες φράσεις. Τέσσερα λεπτά όμως έχουμε και ακριβώς, θα τελειώσουμε. Εδώ το όνομα σημαίνει, όπως είπαμε και ερμηνεύοντας το Εμμανουήλ, σημαίνει τη φύση, την ουσία, το χαρακτήρα, την αποστολή του παιδιού. Το παιδί είναι αυτό που λέγει το όνομά του. Είναι δηλαδή Μεγάλης Βουλής, Άγγελος, Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός, Ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων Ειρήνης, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Τι σημαίνει το παιδί είναι Μεγάλης Βουλής, Άγγελος? Άγγελος εδώ σημαίνει κήρυξ. Είναι κήρυκας της Μεγάλης Βουλής, του μεγάλου σχεδίου που έχει ο Θεός Πατέρας για τη σωτηρία και τη δόξα μας. Ένα παιδί κήρυκας. Πότε ακούστηκε ένα μικρό παιδί, ένα νήπιο να είναι κήρυκας? Ναι, το παιδί αυτό είναι κήρυκας. Αυτό το παράδοξο λέγει ο Ισαΐας. Αν την ώρα που γεννήθηκε ήθελε, μπορούσε να ανοίξει το στόμα του και αντί να κλαίει και να κλαθμυρίζει όπως όλα τα μικρά παιδιά, μπορούσε να κηρύττει, να ρητορεύει. Σε ηλικία 12 ετών στο ναό των Ιουδαίων
έδωκε δείγμα της σοφίας του και της ριστορίας του και κατέπληξε τους σοφούς του Ισραήλ. Το παιδί είναι θαυμαστός σύμβουλος, άλλο παράδοξο. Σύμβουλος ένα μικρό παιδί, πότε ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός, ένας πρόεδρος δημοκρατίας, ένας βασιλιάς, ένας αυτοκράτορας. Πότε πήρε σαν σύμβουλο ένα μικρό παιδί, ένα νήπιο, ένα μωρό που λέμε. Και όμως για τούτο το παιδί λέγει ότι είναι σύμβουλος. Και άλλο παράδοξο πράγμα, θαυμαστός σύμβουλος, καταπληκτικός σύμβουλος, σύμβουλος που δεν κάνει λάθη. Τι σημαίνει ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος? Βουλεύεται μαζί με το Θεό Πατέρα. Συνεδριάζει, συσκέπτεται και αποφασίζει μαζί με το Θεό Πατέρα. Γιατί αυτό το παιδί δεν είναι απλός άνθρωπος. Τι είναι, το λέει στη συνέχεια. Θεός ισχυρός, όχι μικρός και αδύνατος Θεός όπως ο άγγελος, όχι μικρός και αδύνατος Θεός όπως ο άνθρωπος, αλλά Θεός ισχυρός, εκείνος στον οποίον ψάλλομαι λέγοντας Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Πού είναι πάλι οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που δεν παραδέχονται τη θεότητα του Χριστού? Το παιδί είναι Θεός ισχυρός, εξουσιαστής. Άλλο παράδοξο. Ένα μικρό παιδί εξουσιαστής, μάλιστα. Το παιδί αυτό που κλαφθμύριζε μέσα στη φάτνη, μέσα στο παχνί των αλόγων ζώων, επάνω εξουσίαζε δισεκατομμύρια γαλαξίες και αρχαγγελικούς και αγγελικούς κόσμους, σμήνια αγγέλων και αρχαγγέλων. Το παιδί είναι άρχον ειρήνης. Ειρήνη εδώ σημαίνει δύναμης. Άρχον δυνάμεως, δυνατός άρχον, παντοδύναμος άρχον. Άλλο πάλι παράδοξο, ένα μικρό παιδί άρχον, μάλιστα, και μάλιστα δυνατός παντοδύναμος άρχον, ο βασιλεύς του σύμπαντος και πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Άλλο τούτο παράδοξο, το παιδί πατήρ, ναι, το παιδί πατήρ, αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί η γραφή. Πατήρ και μάλιστα όχι πατήρ ενός και δύο παιδιών, ενός και δύο ανθρώπων, αλλά πατήρ του μέλλοντος αιώνος που σημαίνει το μέλλοντος κόσμου, δημιουργός ενός ολοκλήρου κόσμου, του νέου κόσμου, του χριστιανικού κόσμου, που περιλαμβάνει εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια εκλεκτούς ανθρώπους. Ό,τι υπό Ισαΐα συνέβη, αυτό το παιδί της Βηθλεέμ είναι πατήρ, δημιουργός νέου κόσμου, του χριστιανικού κόσμου που περιλαμβάνει, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια εκλεκτών υπάρξεων και επεκτείνεται στην απέραντη αιωνιότητα. Αυτή είναι η καταπληκτική προφητεία η οποία περιέχεται στον Ισαΐα, στο 1ο κεφάλαιο, στο στίχο 6. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχόμεθα πάλι εγκαρδίως χρόνια πολλά ευλογημένη, η χάρη και η χαρά του Χριστού να πλημμυρίζει τις καρδιές σας, τις οικογένειές σας, το έθλος ολόκληρο και την Εκκλησία μας. Θα είμαστε πάλι στην Θεό μαζί την άλλη Δευτέρα, την ίδια ώρα, 4 με 5. Χαίρετε εν Κύριο. Yeah.